Α, okay. Ευτυχώς, έχω πάει συνέχεια το μυαλό μας στα αρνητικά. Όχι, αυτό που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε και δεν πρέπει να περιμένουμε και με σταυρωμένα χέρια είναι να προμηθεύσουμε το νοσοκομείο μας με όλη αυτή τη μονάδα, την ενδοσκοπική μονάδα και πρέπει να αντικαταστήσουμε την παλιά. Η παλιά, αυτή που προμηθευτήκαμε εκεί του γύρω στο 93-94, έχει πλέον, είναι πεπαλαιωμένη και είναι και εκτός λειτουργίας. Δεν υπάρχουν πλέον ανταλλακτικά. Μια λάμπα να καεί και το μηχάνημα όλο είναι εκτός. Και το μηχάνημα αυτή τη στιγμή που κουβεντιάζουμε είναι εκτός. Έχουμε την ευτυχία να έχουμε γιατρό, ειδικό, χειρουργό ενδοσκόπο, πιστοποιημένο και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τώρα, είναι μεγάλη σημασία μια ενδοσκοπική μονάδα στο νοσοκομείο μας. Να πούμε, να πούμε τι κάνει αυτή η ενδοσκοπική μονάδα, γιατρέα μου, δηλαδή πόσο μονάδα, χρήσιμη είναι για τους ασθενείς. Καταρχάς είναι αυτό που ξέρει ο κόσμος για τις γαστροσκοπήσεις και τις κολονοσκοπήσεις. Θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό αυτό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό εντάσσεται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και την προληπτική ιατρική. Πρέπει να διαγνώσουμε τους όγκους του πεπτικού σωλήνα, οι οποίοι δυστυχώς έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια. Να τους, επειδή είναι και αυτή θεραπεύσιμη, όπως και ο καρκίνος του μαστού, φτάνει η διάγνωση να μπαίνει έγκαιρα. Το κυριότερο λοιπόν είναι να αποφεύγουμε τον άδικο θάνατο, την άδικη απώλεια ζωής. Σε αυτόν τον αγώνα γνωρίζετε πως έχουμε μπει εδώ και χρόνια και με τον καρκίνο του μαστού και με την ενδοσκοπική μονάδα που δούλευε τόσα χρόνια και που τώρα είναι εκτός. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να διευκολύνουμε τον κόσμο, να έχει εύκολη πρόσβαση η τοπική κοινωνία. Κάνει πρόληψη, αν η πρόληψη αυτή του προσφέρεται. Αν δεν του προσφέρεται και είναι περιπέτεια και είναι ταξίδι και είναι μετανάστευση, τότε δεν το κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το τρίτο είναι ότι είναι κρίμα και άδικο να διαθέτουμε εξειδικευμένο και πιστοποιημένο γιατρό, τον κύριο Βασιλιάδη, και να τον έχουμε σε αδράνεια. Και αυτό αποτελεί και κίνητρο παραμονής του γιατρού μας με τέτοια προσόντα. Δηλαδή, χειρουργία ενδοσκόπηση στην Ελλάδα είναι λίγοι, ήμασταν λίγοι και παραμένουμε λίγοι, που σημαίνει ότι είναι πολύτιμος για όλα τα νοσοκομεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, ακόμα και τα ιδιωτικά κέντρα. Αυτό αναβαθμίζει και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του συνολικού, του συνόλου του νοσοκομείου μας, στη διερεύνηση ανεμιών, στην διερεύνηση διαφόρων συμπτωμάτων και το κυριότερο είναι ότι κάνει πιο ελκυστικό το νοσοκομείο μας για προσέλκυση νέων επιστημόνων. Δηλαδή, όταν έχεις ένα ψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας, τότε αυτό προσελκύει νέους γιατρούς, καλούς γιατρούς να θέλουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο μας. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτά τα θέματα στρατηγικής, μεθοδολογίας, είναι πάρα πολύ σημαντικά σε ένα νοσοκομείο το οποίο είδατε ότι τόσα χρόνια είναι στοχευμένο, βγαίνουν μελέτες, βγαίνουν διάφορα, βγαίνουν αποφάσεις, γίνονται κουρέματα, καταργούνται θέσεις. Μπήκαμε τώρα σε μια καινούρια φάση, ελπίζουμε να πάει καλά, αλλά πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Αυτός ο εξοπλισμός, γιατί μου λέτε, πρέπει να αντικατασταθεί. Είναι κοστολογημένος, έχουμε πάρει προσφορά, από που θα, δηλαδή τα έχετε ψάξει όλα αυτά, καλό το μηχάνημα, να το πω, να μην είναι, τέλος πάντων, να είναι αξιόπιστο το μηχάνημα, θα έχετε ψάξει όλα αυτά. Κοιτάξτε, το κυριότερο είναι όταν ξεκινούμε κάτι να το ξεκινούμε καλά. Επομένως, το μηχάνημα που θα έρθει πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας. Έτσι, γιατί ούτως ή άλλως εξελίσσεται γρήγορα η τεχνολογία, μην πάρουμε ένα μηχάνημα που του χρόνου να είναι παροχημένο. Επομένως, το μηχάνημα είναι τελευταίας τεχνολογίας, έχει επιλεγεί ακόμα και η εταιρεία και το μοντέλο, είναι ενημερωμένος ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου για το μηχάνημα ακριβώς που θέλει ο γιατρός μας να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του και πράγματι είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, αλλά έχει πολύ ψηλό κόστος δυστυχώς το σύνολο της μονάδας. Αυτής φτάνει στις 60-65.000 ευρώ. Μάλιστα. Αλλά έχουμε και από αυτή την πλευρά καλά νέα. Καλά νέα. Ήδη τα πλαστικά Κρήτης που εξελίσσονται, ανάγονται πλέον σε ευεργέτες του νοσοκομείου μας, γιατί μας πήραν και το μηχάνημα των υπερήχων του γυναικολογικού τμήματος και μάλιστα σε κακές στιγμές για την οικογένεια. Θυμάστε, είχε μια απαγωγή. Όμως σε εκείνες τις κακές στιγμές, παρόλα αυτά, δεν δίστασαν να μας υποστηρίξουν. Τώρα πήραν το πρώτο κομμάτι. Έχουν πάρει το πρώτο κομμάτι ήδη τα πλαστικά Κρήτης. Να μην σας ονοματίζω τι ακριβώς είναι. Είναι για τις εξετάσεις εικόνας, είναι πηγές ψυχρού φωτισμού, είναι αναρροφήσεις, είναι μόνιτορ, οθόνες, είναι
είναι ένα πολύπλοκο σύστημα για να γίνονται οι ενδοσκοπήσεις. Δεν είναι μόνο το γαστροσκόπιο. Ναι. Η εποχή που από μια διόπτρα έβλεπε ο γιατρός, αυτή έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή εδώ και δεκαετίες. Τώρα είναι όλα ηλεκτρονικά. Ήδη λοιπόν τα πλαστικά χρηματοδοτούν ένα μεγάλο μέρος. Δηλαδή, έχει χρηματοδοτήσει το πρώτο κομμάτι, ναι. Δηλαδή έχει βάλει τα πρώτα 12 χιλιάρικα από το σύνολο των 65. Έχουμε όμως και την καλή πρόθεση του φίλου μας, του καθηγητή Αθανάσιου Γιάννη, που είναι καθηγητής ιατρικής χημίας του Πανεπιστήμιου της Λειψίας, ο οποίος προβαίνει σε crowdfunding, δηλαδή μαζεύει χρήματα για την Ελλάδα. Έχει φέρει πολλά χρήματα στην Ελλάδα, έχει χρηματοδοτήσει την ενδοσκοπική μονάδα του ΕΛΠΙΣ, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου, έχει χρηματοδοτήσει το παιδιατρικό τμήμα του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε περιοχές απομακρυσμένες όπως είναι η Χάλκη, όπως είναι η Κάλυμνος, όπως είναι, δηλαδή βοηθάει, όπως στείλαν βοήθεια και στο Μάτι με την Πυρκαγιά, δηλαδή είναι κοντά στην Ελλάδα οι άνθρωποι αυτοί. Έχουν ενημερωθεί, η πρώτη τους πρόθεση ήταν να χρηματοδοτήσουν ένα πρόγραμμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, για να μπορέσει να γίνεται φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία ή εργασιοθεραπεία και να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα που ενημερώθηκαν και είναι εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο κύριος Αθανάσιος Γιάννης και αύριο θα έχουμε πάλι συνάντηση μαζί του, την Κυριακή δηλαδή, έχουν ευαισθητοποιηθεί και για το κολονοσκόπιο. Και μάλλον έχουν την πρόθεση να υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή το κομμάτι που αντιστοιχεί στο κολονοσκόπιο, το οποίο έρχεται στο ύψος των 23.000 ευρώ, να μας το προμηθεύσουν. Οπότε είναι καλό και αυτό το νέο. Όπως επίσης ξεκίνησαν και οι φίλοι μας από τη Γαλλία, οι Solidarité Normandie Grèce, ξεκινάνε και αυτοί, σήμερα το ξεκινάνε, μία προσπάθεια να μαζέψουν ένα ποσό το οποίο θα ανάγεται γύρω στις 6.000 για να πάρουμε πάλι κομμάτι για να συμπληρωθεί ο επεξεργαστής εικόνας. Μάλιστα, κομμάτι-κομμάτι δηλαδή θα κομμάτι, το αυτό πως καλούμε λοιπόν τον κόσμο όλο, όλους τους φορείς της πόλης μας, δήμο, εκκλησία, συσκευαστήρια, εξαγωγές, συνεταιρισμούς, όλες τις συλλογικότητες, την Τετάρτη στις 19 του μήνα, να οργανώσουμε έναν αγώνα. Σε αυτόν τον αγώνα αντιλαμβάνεστε ότι εσείς θα παίξετε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και ένα ραδιομαραθώνιο για να μπορέσει να συγκεντρωθεί το ποσό για να μπορέσουμε να πάρουμε τη μονάδα αυτή. Όσο πιο γρήγορα την αποκτήσουμε, τόσο πιο καλά. Γιατί και η τέχνη με την απραξία χάνεται. Πρέπει ο γιατρός μας να ξεκινήσει. Μάλιστα. Είπατε γιατρέ και κάτι έτσι που το κράτησα, ότι έχουμε αυξημένα ποσοστά καρκίνου στο πεπτικό σύστημα. Μάλιστα, δυστυχώς. Αλλά είναι θεραπεύσιμο να δώσουμε και μια ελπίδα, αρκεί να διαγνωστεί εγκαίρως όπως μας περιγράψατε προηγουμένως, εξού και αυτή η αγωνία για να πάρθει αυτό το μηχάνημα τέλος πάντων που θα βοηθήσει τον κόσμο. Κοιτάξτε, να σας εξηγήσω, όλοι αυτοί οι πολύποδες που αφαιρούσαμε ανώδυνα με μια επίσκεψη στο νοσοκομείο τόσα χρόνια, που ήταν εκατοντάδες περιστατικά μέσα στα χρόνια που πέρασαν όταν δούλευε η μονάδα, όλοι αυτοί ήταν δυνητικά εξελισσόμενοι καρκίνοι. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν ανάμεσά μας, υγιέστατοι, κυκλοφορούν, δουλεύουν, προσφέρουν στην κοινωνία. Πρέπει να γυρίσουμε εκεί. Πρέπει να γυρίσουμε εκεί. Άλιστα. Γιατί αυτό το έχουμε ζητήσει από την πολιτεία. Γιατί θα πει τώρα κάποιος, καλά, πάλι εμείς να βάλουμε το χέρι στην τσέπη, γιατί δεν μπορεί η πολιτεία, το Υπουργείο τέλος πάντων, με όλα αυτά τα επιχειρήματα που περιγράψατε, και είμαστε και απομακρυσμένοι από το... Κοιτάξτε, για τους μη ειδικούς και για την πολιτεία και για αυτούς που δεν ζουν εδώ, θεωρήθηκε μια μορφή πολυτέλειας, ενώ αυτό είναι τεράστιο λάθος. Σε άλλες χώρες είναι ενταγμένο στην πρωτοβάθμια περίθαψη. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι στην Ιαπωνία τα ενδοσκόπια είχαν μπει στους μεγάλους δρόμους και στα βενζινάδικα. Γιατί εκεί υποφέρουν πάρα πολύ από τον καρκίνο του ισοφάγου. Η άποψη ότι είναι δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια προσφορά υγείας, αυτό είναι ένα λάθος. Επομένως δεν είχαμε και πολλούς υποστηρικτές, πέρα από το γεγονός ότι πολλοί θεώρησαν ότι άμα θέλει ειδικό γαστεντερολόγο. Ναι,
συμφωνούμε ότι ο ειδικός γαστρεντερολόγος πρέπει να είναι ταυτόχρονα και ενδοσκόπος, mm-hmm. αλλά και ο γενικός χειρουργός μπορεί να είναι ενδοσκόπος. Είναι επίσημο αυτό, εγκρίνεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και οι γιατροί εκπαιδεύονται σε ειδικά κέντρα. Να. Αυτό έγινε και με το δικό μας γιατρό. Mm-hmm. Επομένως, έχουμε, γι' αυτό λέω, έχουμε όλα τα επιχειρήματα. Έχουμε όλα τα επιχειρήματα. Δύσκολο να πείσουμε την πολιτεία. Mm-hmm. Τώρα όμως έχει πιστεί. Mm-hmm. Είδε, τους δείξαμε εμείς το δρόμο ότι ό,τι γίνεται είναι σωστό, mm-hmm. νόμιμο και επίσημο και προχωράμε. Και προχωράμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε το ένας άνθρωπος νέο... τώρα πιστεύετε ότι μπορεί να σηκώσει όλο αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχουμε και πολλούς που θα θέλουν να προβούν σε αυτή την εξέταση. Σίγουρα, γιατί ο γιατρός αυτός θα είναι ταυτόχρονα και χειρουργός. Δεν θα είναι μόνο ενδοσκόπος και πέφτει μεγάλο βάρος πάνω του. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Κοιτάξτε, έχει γίνει στο παρελθόν, μπορεί να ξαναγίνει. Καλή διάθεση από πλευρά γιατρού. Έχετε σηκώσει εσείς το βάρος αυτό, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, μπορεί να γίνει, μπορεί να υλοποιηθεί. Μπορεί να υλοποιηθεί, βεβαίως μπορεί να υλοποιηθεί. Με τη σύμφωνη γνώμη, φαντάζομαι, και του συγκεκριμένου γιατρού που κουβεντιάζουμε. Εννοείται ότι ο γιατρός είναι αυτός που πιέζει περισσότερο από όλους. Ναι, το λέω τώρα, ναι. Τα αυτονόητα καμιά φορά πρέπει να τα εξηγείς. Ο γιατρός ανυπομονή να ξεκινήσει. Οπότε ψάχνουμε δηλαδή ακόμα 50 χιλιάρικα, ξέρω εγώ. Ναι, έτσι. Ναι. Ψάχνουμε με τις χορηγίες που έχουμε, αν υλοποιηθούν, γιατί αυτή που υλοποιήθηκε επίσημα είναι από τα πλαστικά Κρήτης, ναι, πρέπει να κυνηγήσουμε ένα ποσό το οποίο θα πλησιάζει περίπου τις 40-45 χιλιάδες ευρώ. Και να μην φοβάται ο κόσμος, μακάρι να περισσέψουν. Ναι, δεν είναι τα ποσά τεράστια, το ποσό αυτό τεράστιο, όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, έτσι εννοείται, δεν παίρνει στη ζυγαριά. Ακριβώς. Να ρωτήσω τώρα, υπάρχει κάποιος λογαριασμός για τρέμι που μπορεί, θα ανοιχτεί? Θα το δημιουργήσουμε μαζί την Τετάρτη. Όλα αυτά θα τα φτιάξουμε μαζί. Να είστε μαζί μας, να είστε εκεί. Να κάνετε τις προτάσεις σας, βεβαίως θα δημιουργηθεί λογαριασμός, δεν γίνεται αλλιώς. Και θα αρχίσουμε σιγά σιγά και εμείς το δικό μας crowdfunding, δηλαδή την υποστήριξη του κόσμου. Και ευτυχώς πάμε καλά, γιατί έχουμε καλά νέα. Ο αρθροσκοπικός πύργος με τη βοήθεια της περιφέρειας Κρήτης δρομολογείται και πιστεύουμε ότι και αυτός θα έρθει κοντά μας στις αρχές του χρόνου ή μέχρι το τέλος του χρόνου που διανύουμε. Η Εθνική Τράπεζα μας υποσχέθηκε ότι θα μας πάρει το λαπαροσκοπικό σετ. Η αύξηση του προϋπολογισμού μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Αρακαδάκης, εκεί τρυπώνουμε ένα κομμάτι της ενδοσκοπικής μονάδας. Δηλαδή, τα νέα είναι σχετικά καλά. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Εκεί θα είμαστε. Αν μου επιτρέπετε να σας πω και για τον Ερυθρό Σταυρό. Ναι, βεβαίως. Ξεκινάμε. Με τη νέα χρονιά, για μας εμείς πάμε σχεδόν με την ακαδημαϊκή χρονιά και αρχίζουμε τώρα τις νέες εγγραφές των Σαμαριτών. Εκεί έχουμε πάρα πολύ σπουδαία νέα. Γιατί πρέπει από πλευράς Ιερά Πέτρας να έχουμε την καλύτερη ομάδα και μπορούμε να την έχουμε. Το δυναμικό υπάρχει, η νεολαία μας είναι εδώ. Βέβαια, εντάξει, η έλλειψη πανεπιστημίων μας στερεί από το πιο δυναμικό κομμάτι της νεολαίας μας, αλλά υπάρχουν νέοι άνθρωποι που μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την ομάδα και να φτιάξουμε πάλι την πιο καλή ομάδα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έχει γίνει μια νέα υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Πολιτική Προστασία, και σε αυτή τη νέα υπηρεσία κλήθηκε ο Ερυθρός Σταυρός επίσημα να συμμετέχει. Άρα αναβαθμίζεται πια ο ρόλος και η αποστολή των εθελοντών Σαμαριτών στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της χώρας. Αυτό προέκυψε μετά το μάτι και με τη μεγάλη συμμετοχή και τη μεγάλη προσφορά των εθελοντών μας εκεί στη μεγάλη καταστροφή. Το άλλο που έχει γίνει είναι ότι αποφασίστηκε μια ενίσχυση και επέκταση της συνεργασίας του Ερυθρού Σταυρού και των διασωστών μας με το στρατό, με τον ελληνικό στρατό. Και το τρίτο είναι ότι έχουν δημιουργηθεί δύο εκπαιδευτικά κέντρα ορεινής διάσωσης. Το ένα είναι στη Στερεά Ελλάδα, είναι στο Στόμιο, κοντά στη Λάρισα, με αποστολές προς τον Όλυμπο. Και το δεύτερο, με πρωτοβουλία των εθελοντών του Αγίου Νικολάου, δημιουργείται εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου. Άρα λοιπόν οι εθελοντές μας θα εκπαιδεύονται και στην ορεινή διάσωση και αναβαθμίζεται πάρα πολύ και ο ρόλος και η αποστολή των Σαμαριτών. Γι' αυτό καλώ τους νέους που έχουν ειδικά ενδιαφέροντα, που έχουν υπηρετήσει σε ειδικές μονάδες, που ασχολούνται με τον αθλητισμό, που τους αρέσει η φύση, το βουνό, η θάλασσα,
που είναι χειριστές ντρόν, γιατί αποκτούμε και τον ντρόν σε λίγες μέρες. Α, μάλιστα, έχετε και, πώς το λένε, και μπαίνετε και στην τεχνολογία. Καλό αυτό, γιατί χρειάζεται. Χρειάζεται κυρίως την έρευνα και τη διάσωση, όπως επίσης χρειάζεται και για την πρόληψη των πυρκαγιών. Επομένως, αυτό θα το έχουμε μέσα σε λίγες μέρες. Θέλουμε όμως χειριστές, πιστοποιημένους εθελοντές και χειριστές των ντρόν. Αυτό πρέπει και αυτό να το διασφαλίσουμε. Μόνο άνθρωποι που έχουν τέτοιου είδους ενδιαφέροντα, που είναι μαχητικοί, δυναμικοί, που τους αρέσει λίγο η αδρεναλίνη, μαζικά να εγγραφούν στο σώμα των εθελοντών Σαμαριτών. Ξεκινάμε, από σήμερα θα είναι τα παιδιά στην πλατεία κάτω, από απόψε ξεκινάμε, στην κεντρική πλατεία ή στην πλατεία στο λιμάνι, στην παραλιακή πλατεία. Εκεί να δουν τον εξοπλισμό μας, εκεί να δουν τις προθέσεις μας, εκεί να δουν τι κάνουμε ακριβώς, και να υπάρξουν εγγραφές, γιατί η σχολή μετά τις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και είναι μια πιστοποιημένη με ISO σχολή. Είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε. Ναι, ωραία. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω δηλαδή και για επαγγελματικούς σκοπούς μετά. Ακριβώς. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ξαναγυρνάω στο νοσοκομείο μας να ενημερώσω ξανά ότι σε μια συζήτηση που κάναμε στο Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου επικοινωνήσαμε με την κυρία Μαυρομάτη, τη διευθύντρια ΥΠΕ. Μας είπε ότι παλεύει να έρθει αξονικός τομογράφος στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Πάρα πολύ ωραία. Από πού θα έρθει αυτό? Θα τον παρέχει το λοιπόν κράτος. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε το χώρο που θα τον φιλοξενήσει. Καιρός είναι αυτό το πράγμα για να, αυτό το μηχάνημα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι και αυτό μέχρι Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο θα είναι και αυτό το μηχάνημα εδώ. Ωραία, να πιέσουμε και άλλο ένα όπλο λοιπόν στα χέρια των γιατρών, άλλο ένα κομμάτι αναβάθμισης του νοσοκομείου. Πάμε καλά, συνεργαζόμαστε με όλους. Στις συνεδριάσεις έρχεται και ο διοικητής του νοσοκομείου. Είμαστε σε επαφή με την ΥΠΕ. Κάτι διαφαίνεται, κάτι φαίνεται καλό. Προχωράμε. Έχουμε βέβαια και άλλα νέα. Ότι έρχονται δύο παθολόγοι στο νοσοκομείο. Με προλάβατε. Γιατί έχουμε, θέλουμε μηχανήματα, δεν ξέρω αν έχουμε και έρχονται τελικά οι γιατροί, δύο παθολόγοι. Έρχονται δύο παθολόγοι, έχουν γίνει κρίσεις. Ωραία. Οπότε ουσιαστικά ο ένας ή ο ενάμιση που έχουμε γίνεται τρεις ή τρεις ή μισή. Κάντε εσείς το λογαριασμό. Ναι, ναι. Έρχεται και έγινε και η κρίση για το μάλλον γίνεται η κρίση για τον γυναικολόγο. Που δεν ξέρω αν θα είναι ο κύριος Μέγκουλας ή αν θα είναι κάποιος άλλος. Δυστυχώς δεν πάμε καλά με το θέμα των παιδιάτρων μας. Ήρθαν δύο παρασκευάστες στο μικροβιολογικό, στελεχώνεται σιγά σιγά, και αν προσθέσουμε αυτό μαζί με τα άλλα που σας είπα, δηλαδή τον αρθροσκοπικό και τον λαπαροσκοπικό πύργο, ένας από την περιφέρεια και ο άλλος από την Εθνική Τράπεζα, και η αύξηση του προϋπολογισμού να τρυπώσουμε εκεί και ένα κομμάτι της ενδοσκοπικής μονάδας. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Επομένως, την Τετάρτη μπαίνουμε στον αγώνα όλοι μαζί, πάντα με το κεφάλι ψηλά, και πιστεύω πως θα πάμε καλά. Μάλιστα. Πολύ ωραία νέα, επιτέλους. Και να πούμε και κάτι καλό. Ναι, έτσι, ναι, ωραία. Να πούμε και μερικά καλά πράγματα, γιατί γίνονται και καλά πράγματα. Ναι. Ωραία. Γιατρέ μου, καλή επιτυχία. Κοντά σας θα είμαστε, εννοείται. Ό,τι καλά, χρειαστεί. Θα τα πούμε την Τετάρτη. Έτσι. Σας περιμένουμε εκεί. Ωραία. Και η μεγάλη βοήθεια θα είναι από εσάς, από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία, γεια, εύχομαι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Αυτά λοιπόν τα νέα από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας.